Για όσους όμως αποφασίσετε να μείνετε εδώ το τριήμερο, σας έχω την καλύτερη διασκέδαση. Ένα υπέροχο λαϊκό γλέντι με λουλούδια, παιχνίδια για τα παιδιά, πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες και στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, αφιερωμένες στις αλυσμόνητες πατρίδες, και πάρκινγκ φυσικά να έχετε και τα τσιμπούσια εκεί, τα υπαίθρια. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή το Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένη, στο Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχος της Καρδιάς μας, 100 χρόνια Δήμαρχος ο Λάζαρος. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος. Ιδιαίτερος χρόνια πολλά. Σήμερα που είναι τη Ζωοδόχου Πηγής, που είναι υπολιούχος του Δήμου μας. Και πανηγυρίζει ο ναός. Α, χρόνια πολλά ιδιαίτερος λοιπόν. Μάλλον την κατάλληλη μέρα λοιπόν επιλέξαμε να μιλήσουμε μαζί σας. Τι θα δούμε το τριήμερο αυτό και μέχρι τις 7 Μαΐου εκεί στο παλιό στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου? Θα βλέπουμε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ τις 10 η ώρα να λειτουργεί η ανθοέκθεση, να μπορούν να την επισκέπτονται για να προμηθευτούν πράσης φύσεως φυτά και λουλούδια οι πολίτες του Δήμου μας και όλων των ομόρων Δήμων και όλης της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι πασίγνωστη η ανθοέκθεση η δική μας. Είναι η μεγαλύτερη ανθοέκθεση που διοργανώνεται και με τρόπο άρτιο. Θα μπορούν επίσης να απολαμβάνουν μουσικές, τραγούδια, σχήματα μουσικά, συναυλίες συλλόγων, φορέων της περιοχής, άλλων Δήμων που φιλοξενούνται, και να διασκεδάσουν. Ένα ωραιότατο κηλικείο παύλα σουμπλατζίδικο, να το πω έτσι. Ναι, σε παρακαλώ, λαϊκό γλέντι με σουμπλάκι, τέλος. Δήμαρχε, χρειάζεται. Με όλες τις μυρωδιές και με όλες τις γεύσεις. Επίσης υπάρχει Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, από ό,τι έμαθα. Κατάσταση για λουκουμάδες και άλλα γλυκίσματα. Ωραία. Που παρασκευάζονται και ψήνονται επί τόπου εκείνη τη στιγμή. Θα υπάρχει το Λούνα Πάρκ, το οποίο λειτουργεί, και υπάρχει και ένα πάρκινγκ 200 θέσεων αυτοκινήτων με θέσεις αμαία, με θέσεις για ποδήλατα και δίκυκλα μηχανάκια και για αυτοκίνητα κανονικά, σε επαφή απόλυτη με την ανθοέκθεση, καινούργιο διαγραμμισμένο το οποίο κατασκευάσαμε, και υπάρχει και ο χώρος των 160 στρεμάτων στον οποίο μπορούν ελεύθερα στην παιδική χαρά, στα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου για μεγάλους και μικρούς, στο γήπεδο μπάσκετ, στο γήπεδο πατινάζ και στο χώρο ελεύθερα αθλουμένων, με όργανα ελεύθερα αθλουμένων, να απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του και να περνάει πολύ ωραία όποιος θέλει. Παιδάκια με ποδήλατα κτλ. Κανένα τραγούδι από αυτά τα ωραία που έχετε γράψει εσείς, Δήμαρχε, θα ακούσουμε στο δρόμενο? Βεβαίως. Έτσι, έτσι σας θέλω. Τα τραγούδια είναι δημόσια. Έτσι, άμα άνθρωπος είναι καλλιτέχνης ευαισθητός. Και κάποια θα παιχτούν και θα ακουστούν. Άντε να δούμε. Και αν θέλετε, και τώρα και στην εκπομπή σας, σας αφιερώνω ένα, αν θέλετε. Έβαλα ήδη. Έβαλα ήδη ένα. Τη Θεά Τσιγκάνα. Ποιο βάλατε? Θεά Τσιγκάνα. Α, ναι. Άμα θέλετε, σας αφιερώνω και στα μάτια δεν υπάρχει νόμος, και σε αυτά υπάρχει όμως όταν βλέπουν παρανόμους. Α, πεθαίνω. Ένα τραγούδι του οποίου τη μουσική έγραψε ο Ρώσης ο Ανδρέας, τους στίχους εγώ και τραγουδάει ο Γιώργος ο Φανάρας. Ή αν θέλετε, ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Λεωνίδας Βεγλής και τη μουσική έγραψε ο Βασίλης ο Φιλαρίδης, τους στίχους εγώ, ο Ζητιάνος. Για ένα Ζητιάνο στην πλατεία Αριστοτέλους. Βεβαίως, πολύ αγαπημένε Δήμαρχε. Επίσης, για να πιάσουμε λίγο και ένα πιο σοβαρό θέμα, θα δούμε μια πολύ ωραία κίνηση, μια πολύ ωραία δράση στο δικό σας το Δήμο και άλλους πέντε. Είναι για όμορους Δήμους που είναι γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα, Δήμαρχε. Πολύ ωραίο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Στα πολεοδομικά συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η κατάσταση με την κυκλοφορία είναι αφόρητη. Και όταν λέμε Αθήνα, δεν εννοούμε το κεντρικό Δήμο, εννοούμε και τους άλλους που σε συνεχή ροή κυκλοφοριακή και οικιστική εφάπτονται με το κεντρικό Δήμο. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ως πόλη νοείται ως το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Ναι, δεν είναι μόνο κεντρικός Δήμος. Εννοείται. Όλοι οι Δήμοι είμαστε από ανατολικά έως κέντρο και δυτικά. Δεν ζητάει κανείς διαβατήρια από τους πολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης για να πάνε στο κέντρο και ανατολικά ή και αντιστρόφως. Κατά συνέπεια, θα πρέπει λίγο αυτήν την αβάσταχτη
κατάσταση του κυκλοφοριακού χάουσου που πολλές φορές δημιουργείται, να την αντιμετωπίσουμε και με άλλες, και με άλλους τρόπους. Ένας τρόπος είναι να μπει το ποδήλατο στη ζωή μας. Και θέλουμε, αν θέλετε, να βοηθήσουμε πολλούς ή από ορισμένους να αφαιρέσουμε και το επιχείρημα ότι δεν έχω ποδήλατο ή που θα βρω και τα λοιπά. Πάρε λοιπόν ποδήλατο δωρεάν. Πάρε και πατίνι δωρεάν. Και χρησιμοποίησέ το. Και άφησε το ξανά σε ένα σημείο, θα είναι καθορισμένα τα σημεία. Ποδηλατόδρομο θα κάνουμε στους αμπελόκηπους, θα δημιουργήσουμε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Ωστόσο όμως, σήμερα που δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι σε πολλές περιοχές, δεν γίνεται χρήση του ποδηλάτου. Γίνεται όμως περιορισμένη, ελάχιστη. Θα πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Ειδικά εκεί όσοι μπορούμε. Πολύ ωραία δράση. Να πούμε ότι 35 με 45 ποδήλατα θα δοθούν σε κάθε δήμο, τα οποία θα πηγαίνει ο κάθε χρήστης με δηλωμένα τα στοιχεία του για να μην έχουμε βανδαλισμούς και τα βρίσκουμε στον πάτο της θάλασσας. Και θα παίρνει το ποδήλατο δωρεάν, θα τα αφήνει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και στο δήμο σας, Δήμαρχε. Και για να κλείσω έτσι, με χαρά, να πω ξανά στον κόσμο: μέχρι 7 Μαΐου ξεκίνησε χτες η ανθοκομική έκθεση του Δήμου Αμπελοκήπου Μενεμένης. Νομίζω ότι το ατού είναι, εκτός του ότι είναι ένα πολυθέαμα, έτσι, μια πολυδράση, ένα λαϊκό γλέντι σε συνδυασμό με την ανθοέκθεση, είναι το πάρκινγκ, Δήμαρχε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχετε οργανωμένο πάρκινγκ δωρεάν εκεί. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και μια όλα τα πάρκινγκ στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης είναι δωρεάν. Κλαίω, ναι. Τα δάκρυ κυλάει. Το γνωρίζω, Δήμαρχε, γιατί είμαι δημότης διπλανού Δήμου του Ευόσμου και το γνωρίζω πολύ καλά το τι έργο κάνετε. Και να σας συγχαρώ και δημόσια γι' αυτό. Λοιπόν, Δήμαρχε. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα, αφού μιλάμε για την ανθοέκθεση, για την άνοιξη, για τα λουλούδια, για τα χρώματα και τα αρώματα, να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Και να προμηθευτούμε τα φυτά και τα λουλούδια της αρεσκίας μας και να πω ότι μέσα στο στρατόπεδο φέτος, πέρσι κάναμε και πρόπερσι δύο, φέτος κάναμε 3 δενδροφυτεύσεις. Η μία εξ αυτών των δενδροφυτεύσεων έγινε με δωρεά της εταιρείας Δίλζα και φυτέψαμε πάρα πολλά δέντρα με πλέγματα προστατευτικά, τα ποτίζουμε με την υπηρεσία του Δήμου και πιάσανε όλα, ορισμένα ανθίσανε κιόλας. Α, πολύ ωραίο αυτό. Και ειδικά, Δήμαρχε, μετά από 2 χρόνια που μαυρίλας γύρω μας, νομίζω ότι το έχουμε ακόμα περισσότερο ανάγκη μια τέτοια, ένα τέτοιο χρώμα στη ζωή μας. Κοίταξε, το καλύτερο χρώμα είναι το γαλάζιο. Το καλύτερο χρώμα είναι το γαλάζιο. Τι θα κάνει την Κυριακή ο Ηρακλής απέναντι στην Μπέλα, Δήμαρχε? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αγαπώ όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης ανεξαιρέτως. Αλλά δεν μ' αρέσει να είμαι υποκριτής. Λέει κάποιος, υπάρχει αυτή η ομάδα, σαρκαστικά, για τον Ηρακλή. Λέω, και στην 100η κατηγορία να πέσει, πάλι Ηρακλής θα είμαι. Γιατί ομάδα και θρησκεία δεν αλλάζει. Έτσι. Αγαπημένα Δήμαρχε, καλημέρα, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν πολύ, κάνετε Δήμαρχε. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας.